Νέες απειλές εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν προς την Ευρώπη, υποστηρίζοντας ότι θα στείλει 3 εκατομμύρια πρόσφυγες αν δεν δοθεί απάντηση στην Τουρκία για το θέμα της άρσης βίζας. Πάμε μέσα στην Κωνσταντινούπολη και στην ανταποκριτριά μας Μαρία Ζαχαράκη να μας ενημερώσει για αυτές τις απειλές. Μαρία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ασκεί προφανώς νέες πιέσεις στην Ευρώπη, απειλώντας ουσιαστικά ότι αν δεν δοθεί η βίζα στους Τούρκους, τότε θα εξαπολύσει τα 3 εκατομμύρια πρόσφυγες που διαθέτει η Τουρκία στην Ευρώπη. Τότε, είπε ο Ερντογάν, να δω τι θα κάνει η Ευρώπη. Δεν είναι όμως μόνο η σημερινή απειλή που εκτόξευσε ο Τούρκος πρόεδρος. Προχθές είχε διαμηνήσει πάλι ότι αν δεν απαντήσει η Ευρώπη μέχρι τέλος του έτους, η Τουρκία θα κλείσει την πόρτα και οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με την Ευρώπη. Στο Αλ Τζαζίρα, στο οποίο μίλησε ο Ερντογάν, είπε επίσης ότι η χώρα του δει την πιο ακμαία περίοδό της. Όλα είναι στο απόγειό τους, είπε, και ειδικά για το θέμα της ελευθερίας της έκφρασης, υποστήριξε ότι η Τουρκία επιτρέπει σε οποιονδήποτε να λέει ό,τι θέλει, να πίνει και να τρώει χωρίς περιορισμούς, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η Τουρκία δεν είναι χώρα των απαγορεύσεων και κανένας δεν έχει πρόβλημα στη χώρα του, είπε. Τέλος, μιλώντας και για τον ημάμιθε του Λάφι Τουλέν, τον παρομοίασε με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν και κατηγόρησε την Αμερική ότι τον προστατεύει. Τον Μπιν Λάντεν, είπε, τον σκότωσαν χωρίς να τον περάσουν από κανένα δικαστήριο. Άρα, γιατί ζητούν από την Τουρκία παραπάνω αποδείξεις για να εκδώσουν έναν τρομοκράτη όπως τον χαρακτηρίζει ο Φετουλάφι Τουλέν, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Μαρία, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.